Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος του εξαμήνου, βρισκόμαστε στη 12η εβδομάδα και όπως φαίνεται, τα μαθήματα αλλά και οι εξετάσεις θα γίνουν από απόσταση. Έχω δηλώσει για τα μαθήματά μου συγκεκριμένα ότι η εξέταση της θεωρίας θα γίνει με κάποια μέθοδο εξ αποστάσεως, μάλλον προφορική εξέταση ή iExams, το οποίο βέβαια θα ανακοινωθεί όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από την Βρετανία σχετικά με τους τρόπους που θα έχουν οι διδάσκοντες να εξετάσουν τα μαθήματά τους. Από ό,τι γνωρίζω, πρόκειται να αγοράσουν και ένα πρόγραμμα σαν το iExams για να χρησιμοποιήσουν για πολλαπλές ερωτήσεις, πολλαπλές απαντήσεις. Θα δούμε αν είναι υποχρεωτική χρήση αυτού του προγράμματος από όλους τους διδάσκοντες ή διδάσκοντες που έχουν δικά τους προγράμματα, όπως το δικό μου το iExams, αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή όχι. Λοιπόν, έχω ανοίξει το chat, δεν βλέπω κάποια ερώτηση, άρα μπορούμε να πάμε σε κάποια βίντεο που δείχνουν τη σημασία των συστημάτων παράλληλης και κατανεμμένης επεξεργασίας. Θα κάνω share την οθόνη μου. Αλλά πριν το κάνω share, μόλις έλαβα κάποια ερώτηση. Η άλλη εβδομάδα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και αν θα γίνει κάποια αναπλήρωση. Ό,τι οι μαθήματα χάνονται, θα πρέπει να αναπληρωθούν. Τώρα, συγκεκριμένα, δεν έχω δει το ημερολόγιο μου για το πότε είναι ακριβώς του Αγίου Πνεύματος. Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να μου πει ποια ημερομηνία είναι του Αγίου Πνεύματος για να σας βοηθήσω κι εγώ. Αλλά τουλάχιστον για τα δικά μου μαθήματα, την ίδια εβδομάδα που θα χαθεί, ναι, όπως λέει κάποιος, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Άρα λοιπόν, το μάθημα που θα κανονικά δεν θα γινότανε ως μέρα του Αγίου Πνεύματος, βέβαια αυτό αναγράφεται και στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, θα πρέπει να το εξετάσω, θα γίνει την ίδια εβδομάδα κάποια από τις επόμενες μέρες. Άρα θα γίνει αναπλήρωση, εννοείται κάθε μάθημα δικό μου που χάνεται λόγω κάποιας αργίας, γίνεται την ίδια εβδομάδα. Άρα τότε θα πρέπει να δω το πρόγραμμά σας. Το πρόγραμμα λοιπόν του τρίτου έτους, για να δω κατά πόσο υπάρχει κάποιο κενό, σίγουρα υπάρχει κάποιο κενό, θα βάλουμε το δίωρο της θεωρίας σε εκείνο το κενό. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν, share screen. Θα σας δείξω κάποιο βιντεάκι, το οποίο συνδέεται με τη σημασία του high performance computing, γιατί χρησιμοποιούμε, τι μαθαίνουμε συστήματα ψηλών επιδόσεων. As a scientist, you just come to work every day just to figure out the next problem. We try to develop the concepts of airplanes and rockets. Χθες και το launch, το Σαββατοκύριακο έγινε από το SpaceX η αποστολή του σκάφου στο διαστημικό σταθμό που συνδέθηκε με το διαστημικό σταθμό. Όλα αυτά λοιπόν είναι μοντέλα, όπως βλέπετε εδώ, της NASA, try to push the technology further. Έχουν, what happens in our world is that we do all these calculations, we get all these results, we try to figure out how that's affecting how an airplane will fly. Now, if we are able to prove that this technology will work and let's say Boeing picks it up and puts it on one of their airplanes, the idea is that if you go to an airplane configuration like the D8, you could save power that's necessary to drive the airplane, which means a lot less fuel spent. Then that means that when you fly tomorrow, hopefully the prices will be that much cheaper. And that's the goal. 20 years ago when I started, we would have very coarse grids. So, for example, this airplane would have been done with... Να σταματήσω λίγο για να σας πω ότι αφορά το finite state analysis, στο οποίο είναι η μέθοδο επίλυσης πεπερασμένων στοιχείων, δηλαδή χωρίζεται ένα πλαίσιο, μια επιφάνεια, σε πολλά μικρά τετράγωνα και εξετάζεται η κάθε δύναμη σε κάθε τετράγωνο. Είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοφόρα, η οποία απαιτεί πάρα πολλούς υπολογισμούς. Εκεί έρχεται το HPC. Το HPC λοιπόν, δηλαδή η χρήση πολλαπλών υπολογιστών και παράλληλων τεχνικών, προκειμένου να μπορέσει να
εξάγει συμπεράσματα σε όσο το δυνατόν πιο γρήγορο χρονικό διάστημα ή όσο δυνατόν με καλύτερη απόδοση. Αναφέρει ότι το αεροπλάνο θα έχει περίπου 10 με 15 εκατομμύρια σημεία, δηλαδή τετράγωνα. Το κάθε τετράγωνο έχει ένα σημείο που ασκούνται οι δυνάμεις. 10 million, 5 million points around. And that would describe the airplane itself as well as all the space around it where the air is going. This airplane today is 150 million grid points. And that's because there were so many things in terms of fluid physics that we were just simply missing. The more computational power you give us, the more physics we try to capture. And that's all there is to it. Αρκετούς υπολογισμούς για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει εδώ πέρα, ότι όπου υπάρχουν προβλήματα, που έχουμε πολλά τέτοια δεδομένα, έρχεται το HPC για να μας δώσει λύση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σημασία όλου αυτού που κάνουμε. Το οποίο το έχετε ήδη καταλάβει, απλώς σας δίνω κάποια παραδείγματα του πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μια ερώτηση που έλαβα σχετικά με τη Δευτέρα για το φροντιστηριακό, πότε θα γίνει. Θα το δει ο συνεργάτης μου αυτό, θα το δούμε μαζί. Κάποιο βράδυ θα γίνει. Και εφόσον ναι, υπάρχει ανάγκη να γίνει, γιατί ενδεχομένως σύμφωνα με το πρόγραμμα έχετε κάποιο MPS να υλοποιήσετε αυτή τη εβδομάδα, μπορούμε να μεταβούμε στο E-Class, να το δούμε μαζί, το τι έχετε να κάνετε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Άρα κάνω share το παράθυρο του E-Class. Θα συνεργαστώ τώρα E-Class. Για να θυμηθούμε όλοι μαζί το πρόγραμμα και πού βρίσκεται. Γιατί πολλές φορές λαμβάνω email, τι έχουμε να κάνουμε αυτή τη εβδομάδα ή την επόμενη, ενώ βρίσκεται αυτή η πληροφορία στο E-Class, άρα συστήματα παράλληλης καθημερινής επεξεργασίας, στις ανακοινώσεις, μπορούμε να δούμε το σχέδιο εργαστηρίου. Σχέδιο των εργαστηρίων του μαθήματος. Βλέπουμε λοιπόν, έχουμε σήμερα 1 Ιουνίου, καλό μήνα κιόλας, και στις 3 Ιουνίου έχετε MPS. Τώρα, το ιδιαίτερο με αυτό το MPS, επειδή είναι και το τελικό MPS, είναι η τελική εξέταση, είναι το εξής. Δεν θα έχετε μόνο μισή ώρα, θα έχετε πολύ παραπάνω, ένα χρονικό διάστημα κάποιων ωρών, γιατί θα είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο είναι και αρκετά ενδιαφέρον, θα το δείτε λοιπόν όταν το υλοποιήσετε. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρείται ως quiz από τους μαθηματικούς και εμείς ερχόμαστε εδώ, οι προγραμματιστές, να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς. Τώρα, ίσως δεν θέλω να πω και σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά να σας πω ότι αυτό το βρήκα διαβάζοντας κάποιο επιστημονικό άρθρο στην Αμερικάνικη Μαθηματική Εταιρεία και έλεγε συγκεκριμένα τις ιδιότητες που έχει κάποιο θεώρημα ή αξίωμα και πως είναι δύσκολο να γίνει κάποια απόδειξη και με τη μέθοδο το υλοποίησα εγώ, το έφτιαξα με brute forcing, το απέδειξα. Άρα λοιπόν έρχεται το brute forcing, δηλαδή το brute forcing καταλαβαίνετε ότι έχουμε να εξετάσουμε πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλούς συνδυασμούς και να δούμε από όλους αυτούς τους συνδυασμούς το μοναδικό ένα συνδυασμό που πληρεί αυτές οι ιδιότητες. Δηλαδή λέει συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ότι θέλουμε μία μόνο λύση που ικανοποιεί αυτό το θεώρημα. Ένας τρόπος, όπως όλοι είναι αυτοί, είναι με μαθηματικές εξώσεις, διαφορικές πράγματα κτλ. Το οποίο βέβαια εμείς ως μηχανικοί πιο πρακτικοί μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο. Μπορούμε να το κάνουμε με το να εξετάσουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, να δίνουμε συνεχώς τιμές στην εξίσωση και να δούμε το τέλος, το αποτέλεσμα. Αφού αν έχουμε εξετάσει όλο τον πεπερασμένο χώρο του input, μπορούμε να βρούμε το αποτέλεσμα, να πούμε το αποτέλεσμα, αφού τα εξετάσουμε όλα, να το ένα το μοναδικό αποτέλεσμα, άρα το αποδείξαμε. Το έλυσα και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το έλυσα, σκέφτηκα γιατί να μην μοιραστώ αυτό το τόσο ενδιαφέρον task μαζί σας. Να δείτε κάτι διαφορετικό. Θα το δείτε λοιπόν Τετάρτη.
Okay. Βλέπετε λοιπόν ότι θα έχουμε μια εξέταση και μετά δεν έχετε άλλη εξέταση. Γι' αυτό λοιπόν είναι το θέμα, υπάρχει ανάγκη για φροντιστηριακό μάθημα. Ίσως, τώρα που το σκέφτομαι, να δώσουμε τη λύση για το MPS σε εκείνο το φροντιστηριακό μάθημα. Στείλτε μας email σε μένα, στους συνεργάτες μου, αν θέλετε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιο MPS, γιατί όπως φαίνεται με το πρόγραμμα δεν προβλέπεται MPS, αλλά αν θέλετε θα βάλουμε έξτρα MPS για την λύση. Αν και νομίζω αρκετοί από σας θα καταφέρετε να το επιλύσετε, αρκεί να θυμάστε OpenMPI και OpenMP, πώς να μπορέσετε να παραλληλοποιήσετε τον κώδικα, γιατί εννοείται ότι ο κώδικας, αν το τρέξετε στον υπολογιστή σας, θα θέλει για ένα μεγάλο εύρος αριθμών, εκατομμύρια αριθμούς, μπορεί να θέλει 5-10 ώρες. Και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα σας θέσουμε, π.χ. θα πούμε ή 3-4 ώρες. Δεν θα μπορέσετε να βρείτε τη λύση, γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, γι' αυτό και τελική εξέταση, τις γνώσεις που θα έχετε αποκομίσει από αυτό το μάθημα, σχετικά με την παραλληλοποίηση εφαρμογών, για να μπορέσετε να το λύσετε μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορείτε να έχετε και το κλάστερ, μην ξεχνάτε. Υποβάλλετε εργασία στο κλάστερ, θα τη δείτε να εκτελείτε και θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι αν εκτελούνταν σπίτι σας. Ωραία, σχέδιο εργαστηριών, δεν μπορώ να το κλείσω. Και να σας δείξω και το τελευταίο βίντεο σχετικά με τις μπαταρίες. Και γενικότερα πώς το high performance computing, η υπολογιστική αυτή δύναμη που μας δίνουν οι σημερινοί συνδεδεμένοι πολυυπολογιστές, μας επιτρέπουν να έχουμε κάποια καλύτερα χαρακτηριστικά σε μπαταρίες, κάποιες καλύτερες μπαταρίες. Το μετατρέπω το share λοιπόν σε share για βίντεο και ας το δούμε. Σχετικά λοιπόν με τις μπαταρίες. New materials are important for energy storage because we've reached a fundamental limitation in how previous chemistries have coupled to the products that impact our daily lives. Your cell phone battery is only going to last you a day, right? Να σταματήσω εδώ, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η φορητότητα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Όλοι από εμάς έχουμε, για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο. Άρα θέλουμε τη φορητότητα και την αυτονομία που δίνει η πηγή ενέργειας του κινητού να κρατάει πολλές ώρες. Μέρες, αν γίνεται. Και βέβαια και τα λάπτοπ. Electric vehicle is only going to take you a couple hundred miles. And to really go beyond that, you need to develop new chemistries that just aren't even imaginable today. So the electrolyte genome is a project that aims to be able to screen molecules for Βλέπετε εδώ ένα ερευνητικό πρόγραμμα που γίνεται στο Berkeley και συγκεκριμένα όπως αναφέρει to screen molecules for electrolytes. To screen σημαίνει να ξεχωρίσουμε συγκεκριμένα μόρια που έχουν ιδιότητες primarily for energy storage, but it could also be used for other kinds of applications using computations and doing it in a high throughput manner. We're using supercomputers to screen for what types of materials we could put inside these devices that would be more energy dense than what's there today and would not have side reactions. If we go with the traditional way, it would take us decades to explore the electrolytes to computing properties that we are computing electrolyte genome. With faster computers and the infrastructure to run thousands of calculations, we are able to predict electrochemical properties of thousands of electrolytes before actually synthesizing them. Και μπορούμε λοιπόν, πριν δούμε τις χημικές ενώσεις, να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Αυτό είναι λοιπόν το project που ασχολούνται όλοι αυτοί οι ερευνητές. Ένα project που έχει και χημικούς, όπως καταλαβαίνετε, και φυσικούς και πληροφορικάριους που ασχολούνται με τον προγραμματισμό σε HPC. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που έχουν στην έρευνά τους. Και με αυτά λοιπόν τα πειράματα μπόρεσαν και βρήκαν κάποια διαστοιχεία που θα τα κάνουν σύμφωνα με τα εργαστήρια και να εξετάσουν τη συμπεριφορά And I think that, again, the versatility within which you can create genomes to inform the design of
the materials that go into your advanced technologies, I think είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οι πιθανότητες να πετύχουν και οι πιθανότητες που ανοίγονται είναι πάρα πολλές. Αναφέρει ότι ένα χρόνο όταν έκανε το διδακτορικό της αυτή η κυρία ήθελε για να αναλύσει τις ιδιότητες, κάτι που πια γίνεται πολύ πιο γρήγορα μέσω των APC και των υπολογιστικών δυνατοτήτων των supercomputers. Okay, έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε τη σημασία που έχουμε για που έχει το HPC, κάτι που ελπίζω να το καταλάβατε και να το κάνετε κτήμα σας, ότι οι γνώσεις από αυτό το μάθημα και του προγραμματισμού θα σας βοηθήσουν να γίνετε καλύτεροι προγραμματιστές, να εκμεταλλεύεστε τις σημερινές αρχιτεκτονικές, αλλά από την άλλη να γνωρίζετε τη σημασία του HPC, πόσο σημαντικό είναι που μπορούμε να προγραμματίζουμε και να παραλληλοποιούμε εφαρμογές και να εκτελούνται πολύ πιο γρήγορα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την προηγούμενη διάλεξη. Είχαμε μείνει στο σημείο, στο slide, σχετικά με τον τρόπο που ενημερώνεται η RAM όταν ο επεξεργαστής γράφει κάτι. Γιατί όταν ο επεξεργαστής διαβάζει κάτι, ασφαλώς δεν υπάρχει λόγος να έχουμε κάποια ενημέρωση στη RAM. Η RAM τροποποιείται όταν ο υπολογιστής θέλει να γράψει κάτι. Και είχαμε δει δύο πιθανούς τρόπους για ενημέρωση. Για παράδειγμα, είχαμε δει το write update, όπου μόλις ο επεξεργαστής γράψει κάτι στην κρυφή μνήμη, αυτό έχει ως συνέπεια update να ενημερώσει η κρυφή μνήμη να γράψει στη RAM. Δηλαδή, ό,τι γραφτεί στην κρυφή μνήμη αμέσως μεταφέρεται στη RAM και ενημερώνονται όλες οι υπόλοιπες κρυφές μνήμες. Να θυμίσω ότι στην αρχιτεκτονική μας έχουμε διαφορετικούς επεξεργαστές. Ο κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του κρυφή μνήμη. Έτσι, λοιπόν, το πρόβλημα ήταν, να σας θυμίσω, όταν κάποιος επεξεργαστής είχε διαβάσει κάποια στιγμή μία θέση μνήμης, ένας άλλος επεξεργαστής είχε διαβάσει μία θέση μνήμης, ήταν και οι δύο στην κρυφή μνήμη πια, αντί στη RAM. Ο ένας επεξεργαστής τροποποίησε την τιμή αυτή της RAM, ο άλλος επεξεργαστής όμως είχε άλλη εικόνα, είχε ακόμα την παλιά εικόνα, δεν είχε ενημερωθεί. Ήταν το πρόβλημα της ασυνέπειας μνήμης. Έτσι λοιπόν, με το write update, μόλις ο ένας επεξεργαστής πάει να γράψει τη RAM, αμέσως ενημερώνει τον άλλον επεξεργαστή και αυτό έχει ως συνέπεια να είναι ενημερωμένος και ο άλλος επεξεργαστής, άρα δηλαδή η κρυφή μνήμη του άλλου επεξεργαστή να έχει την σωστή τιμή. Άρα λύνεται το πρόβλημα της ασυνέπειας. Καταλαβαίνετε βέβαια το μειονέκτημα. Οποιαδήποτε γραφή γίνεται στην κρυφή μνήμη, πρέπει να στέλνετε μια ενημέρωση στις άλλες κρυφές μνήμες. Μια άλλη τεχνική είναι το write invalidate. Στο write invalidate, κάθε φορά που θα γράψει ένας επεξεργαστής σε μια κρυφή μνήμη, στη δικιά του κρυφή μνήμη, τότε θα στείλει ένα μήνυμα ακύρωσης γραφής σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες. Το μήνυμα κύρωσης γραφής φέρει τη μορφή, για παράδειγμα, ότι στη διεύθυνση, και δείχνει τη διεύθυνση RAM, επειδή έγραψα κάτι, ακυρώστε αν την έχετε αποθηκευμένη. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι διαγράφονται όλα τα άλλα αντίγραφα της συγκεκριμένης τιμής και ο επεξεργαστής που είχε στείλει το write invalidate διατηρεί το μοναδικό στοιχείο, το μοναδικό, τη μοναδική εγγραφή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτές οι δύο δημοφιλείς τεχνικές. Η κάθε μία συνοδεύεται από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, με τη write update μπορούμε να πούμε ότι κάποιος που γράφει συνεχώς τη μνήμη θα στέλνει συνεχώς μηνύματα write update σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες και αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί ένας κορεσμός στο διάβλο, για παράδειγμα. Ενώ με το write invalidate, τι γίνεται? Την πρώτη φορά που θα γραφτεί κάτι στην κρυφή μνήμη, στέλνεται μόνο ένα write invalidate και δεν χρειάζεται μετά να σταλεί κάποιο άλλο μήνυμα write invalidate. Μια φορά η σταλή έχει ακυρωθεί η συγκεκριμένη διεύθυνση, μόνο αν κάποιος επεξεργαστής πάει να τη διαβάσει θα πρέπει να μας απασχολήσει. Έτσι λοιπόν,
στο write update ενημερώνονται όλες οι κρυφές μνήμες. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μία διεύθυνση μνήμης που έχουμε, για παράδειγμα, ένα counter και το κάνουμε iota syn-syn σε ένα for loop, για κάθε εγγραφή στο iota, δηλαδή για κάθε εγγραφή σε αυτή τη θέση μνήμης, θα πρέπει να στέλνεται η αντίστοιχη ενημέρωση σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες. Μπορεί να γίνει με ένα μηχανισμό καθολικής διάταξης, αλλά έχει κάποιο θέμα, γιατί απαιτεί πάρα πολύ επικοινωνία στο διάβλο, στο δίκτυο διασύνδεσης. Και έτσι λοιπόν δεν χρησιμοποιείται. Υπάρχει όμως αυτή τεχνική. Την κρατάμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει και η τεχνική Write Update. Η Write Invalidate τεχνική, από την άλλη, σημαίνει ότι στέλνεται μήνυμα ακύρωσης στις άλλες κρυφές μνήμες. Μετά την ακύρωση ή την απαξίωση, όπως αναγράφει το slide, το μοναδικό έγκυρο αντίγραφο βρίσκεται στον τοπικό κόμβο. Αν κάποιος άλλος κόμβος χρειαστεί τον block, θα πρέπει να το ζητήσει από τον διάβολο. Υπάρχει λοιπόν και εδώ πέρα μια συνέπεια. Ας δούμε λίγο τη τεχνική αυτή, επόπτευση αρτηρίας και ακύρωση γραμμής. Η επόπτευση αρτηρίας είναι στα αγγλικά snooping. Το snooping σημαίνει ότι έχουμε ένα κοινό διάβλο με κάποιες κρυφές μνήμες. Όλες οι κρυφές μνήμες ακούνε τον διάβλο για το τι κάνουν οι άλλες κρυφές μνήμες. Και γιατί αυτό μας ενδιαφέρει? Γιατί αν μία κρυφή μνήμη ζητήσει να διαβάσει κάτι, η άλλη κρυφή μνήμη που έχει αυτή την τιμή θα πρέπει να λάβει κατάλληλες ενέργειες. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο αυτό το πρωτόκολλο πώς λειτουργεί. Η CPU α, ο επεξεργαστής α, διαβάζει την θέση χ της RAM. Όταν διαβάζετε κάτι από τη RAM, έρχεται στην κρυφή μνήμη η αντίστοιχη τιμή. Υπάρχει βέβαια κασμής, γιατί δεν το έχει στην κρυφή του μνήμη, άρα έχουμε την πρώτη αστοχία κρυφής μνήμης στη θέση χ. Τα περιεχόμενα της κρυφής μνήμης για τον επεξεργαστή, λοιπόν, είναι 0, γιατί η θέση αρχικά ήταν 0. Η θέση αυτή είχε την τιμή 0. Είναι το παράδειγμα. Έστω είχε μία τιμή 0. Μετά, ένας άλλος επεξεργαστής με μία άλλη κρυφή μνήμη διαβάζει την ίδια θέση, υπάρχει και εκεί κασμής, άρα έχουμε 0. Στον α, 0 και στον β. 0 είναι και στη θέση χ. Η CPU α γράφει ένα 1 στη θέση χ. Τροποποιεί την τιμή της RAM. Επειδή είναι write invalidate, θα στείλει μήνυμα ακύρωσης σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες που βρίσκονται στο διάβλο, ώστε αν φέρουν αυτή την τιμή να το ακυρώσουν. Έτσι λοιπόν, έχουμε στις άλλες κρυφές μνήμες, σε ποια δηλαδή, στη β, γιατί στην περίπτωση μας έχουμε α και β, την ακύρωση. Και εκεί που ήταν το 0, τώρα βλέπετε ότι δεν έχει τίποτα. Έχει ακυρωθεί. Είναι άκυρο το περιεχόμενο. Στη συνέχεια, η CPU β διαβάζει τη θέση χ. Έχουμε κασμής στη θέση χ. Και κοιτάξτε τώρα το ιδιαίτερο. Αυτή η τιμή που είχε διατηρήσει η κρυφή μνήμη α, το 1 δηλαδή, δεν είχε γραφτεί στην RAM. Το είχε κρατήσει η κρυφή μνήμη. Δεν το είχε κάνει propagate, δεν το είχε διαδώσει στη RAM. Άρα, όταν ζητήσει κάποιος άλλος τη θέση χ, ερώτημα έρχεται. Θα πει κάποιος, αφού η κρυφή μνήμη α ανοίξει τον επεξεργαστή α, η κρυφή μνήμη β ανοίξει τον επεξεργαστή β, πώς όταν η κρυφή μνήμη β διαβάσει τη θέση χ, θα κάνει κάτι η κρυφή μνήμη α? Είναι η τεχνική της επόπτευσης αρτηρίας, bus snooping. Δηλαδή, κοιτάει η κάθε κρυφή μνήμη, το διάβλο συνεχώς, και ακούει για οποιοδήποτε μήνυμα περάσει μέσα από τον κοινό διάβλο. Άρα, η α ακούει ότι η β θέλει να διαβάσει την τιμή χ. Μόλις το ακούει αυτό, λοιπόν, τότε στέλνει η α την τιμή 1 στην RAM. Και βλέπετε εκεί που ήταν 0, αμέσως ενημερώνεται, γίνεται 1. Και βέβαια, ακολουθεί μετά το κασμής της μνήμης β, οπότε όλοι έχουν 1, 1, 1.
Βέβαια μπορεί κάποιος να πει, ναι, αλλά προσωρινά υπήρξε μια ασυνέπεια. Γιατί κάποιος θα πει, κοίταξε εδώ πέρα, η CPU α έχει την τιμή 1, ενώ η RAM έχει την τιμή 0. Αυτό δεν πρέπει να μας απασχολήσει. Η απάντηση είναι όχι. Δεν πρέπει, γιατί το πρόβλημα της ασυνέπειας προκύπτει όταν άλλοι επεξεργαστές έχουν άλλη εικόνα για την ίδια θέση μνήμης RAM. Όχι αν υπάρχει διαφορετική τιμή στην κρυφή μνήμη για την ίδια διεύθυνση και διαφορετική τιμή στη RAM. Η ασυνέπεια προκύπτει ανάμεσα σε επεξεργαστές, όχι ανάμεσα σε κρυφή μνήμη και RAM. Είναι γεγονός ότι η κρυφή μνήμη διαφυλάσσει κάποια δεδομένα που δεν τα στέλνει στη RAM για να έχουμε κάποια επιτάχυση στις πράξεις. Μόνο όταν χρειαστούν αυτά τα δεδομένα, τότε θα σταλούν στη RAM. Άρα δεν υπάρχει καμία ασυνέπεια. Ένα άλλο τώρα πρωτόκολλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πάλι με επόπτευση αρτηρίας, δηλαδή bus snooping, και εκπομπή γραμμής. Η εκπομπή γραμμής λειτουργεί ως εξής. Εσύ πάλι έχουμε τη θέση 0. Η διεύθυνση χ έχει την τιμή 0. Η CPU α διαβάζει τη θέση χ, άρα αφού έχουμε μια αστοχία, μεταφέρεται από τη RAM στην κρυφή μνήμη αυτή η τιμή. Έρχεται το 0. Πολύ ωραία. Η CPU β διαβάζει και αυτή την τιμή, άρα έχουμε κασμής, διαβάζει 0. Βλέπετε ότι είμαστε 0, 0, 0. Η CPU α γράφει 1 στη θέση χ. Τώρα εδώ, το εκπομπή γραμμής είναι το γράφουμε στην RAM. Δηλαδή, κοιτάξτε πριν, να πάω λίγο πίσω, είχαμε από τα δύο, από τις δύο γραφές, το ένα είναι το write update και το write invalidate. Τώρα κοιτάμε το write update. Το write invalidate είναι με ακύρωση, ενώ το write update μεταφράστηκε ως εκπομπή. Δηλαδή εκπέμπεται στις άλλες κρυφές μνήμες. Άρα κοιτάμε τώρα το εκπομπή γραμμής είναι το write update. Άρα όταν η CPU α γράφει ένα στη θέση χ, εκπέμπει, δηλαδή κάνει update στον κοινό διάβολο και λέει όποιος έχει στην κρυφή μνήμη τη διεύθυνση χ, ό,τι τιμή και να είχε, να την γράψει στο 1 που μόλις τώρα γράφτηκε το 1. Οπότε μόλις γίνεται εκπομπή, βλέπετε αμέσως γίνεται 1-1-1. Άρα και χωρίς να του ζητήσει κρυφή μνήμη β, αλλάζει τα περιεχόμενα της θέσης χ από 0 σε 1 και έχουμε λοιπόν μια συνεπή κατάσταση. Άρα έχουμε και εδώ συνέπεια με το write update. Εξετάσαμε λοιπόν τα δύο πρωτόκολλα, write invalidate, write update. Βέβαια το write update σημαίνει συνεχώς γράφουμε στο διάβλο και επειδή αν έχουμε ένα πολυπύρινο σύστημα όπου υπάρχουν ιδιωτικές κρυφές μνήμες σε κάθε επεξεργαστή, έχουμε πολύ κίνηση στο διάβλο, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Έχει επικρατήσει λοιπόν το write invalidate, η ακύρωση λοιπόν εγγραφής, το μήνυμα ακύρωσης εγγραφής. Γιατί, ακόμα και να έχουμε πολλές εγγραφές στην διαλέξη, σας είπα πριν το μετρητή I sin sin, για παράδειγμα, όπου συνεχώς γράφουμε στον I συνεχώς τις επόμενες τιμές, 1, 2, 3 για παράδειγμα, είναι μετρητής, απαιτείται μόνο μια ακύρωση. Ενώ στην άλλη περίπτωση απαιτούνται πολλαπλές ενημερώσεις. Κάθε μπλοκ κρυφής μνήμης αποτελείται από πολλές λέξεις. Υπενθυμίζω ότι έχουμε το cache line από την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, όπου στο cache line μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, 8 byte. Άρα, αν θέλουμε να ενημερώσουμε κάποιο byte από αυτά, θα ακυρώσουμε όλη την γραμμή. Στην άλλη περίπτωση, απαιτούνται πολλαπλές ενημερώσεις. Εδώ αρκεί μόνο μια ακύρωση. Ακύρωση ότι ακυρώνεται αυτή η γραμμή. Ενώ στο write update θα στέλναμε συνεχώς updates για την κάθε αλλαγή που κάνουμε. Υπάρχει καθυστέρηση στην ανάγνωση. Αν υπάρχει write invalidate, γιατί η λέξη δεν βρίσκεται στην κρυφή μνήμη, έχει ακυρωθεί. Αυτό είδαμε πριν. Όταν στείλουμε write invalidate, αμέσως ακυρώνονται τα δεδομένα, άρα έχουμε πάλι write miss σε περίπτωση που ζητήσει η κρυφή μνήμη πρόσβαση σε αυτή τη διεύθυνση. Με το write update συνεχώς είναι ενημερωμένες όλες οι κρυφές μνήμες. Όμως το penalty είναι το αυξημένο traffic. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ξέρετε, στο σχεδιασμό πρέπει να κάνουμε συμβασμούς. Ένας καλός σχεδιαστής, σας είχα πει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, κάνει καλούς συμβιβασμούς.
κοιτάει το πρόβλημά του, κάπου θα κερδίσει, κάπου θα χάσει, αλλά θα πρέπει η συνολική εικόνα να είναι αρκετά καλή. Συνολικά λοιπόν το write update υπερτερεί. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγεται το write update. Συνεχίζουμε. Μοντέλα συνέπειας μνήμης. Είδαμε λοιπόν κάποιες τεχνικές για την επίτευξη συνέπειας και πηγαίνουμε τώρα στο επόμενο κομμάτι της διάλεξης που είναι η συνέπεια της μνήμης. Ορίζουμε το μοντέλο συνέπειας ως το βαθμό συνέπειας που πρέπει να διατηρούν τα δεδομένα της κοινόχρησης μνήμης. Θυμίζω ότι η αρχιτεκτονική είναι η εξής. Έχουμε επεξεργαστές με ιδιωτική κρυφή μνήμη και κοινόχρηστη μνήμη. Και συνέπεια μνήμης συνδέεται με την εικόνα που βλέπουν οι επεξεργαστές, δηλαδή οι κρυφές μνήμες των επεξεργαστών, ως προς τη ράμη και ως μεταξύ τους κατά πόσο έχουν την ίδια εικόνα. Αυτό το σύνολο των κανόνων λοιπόν ονομάζεται μοντέλο συνέπειας μνήμης. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα συνέπειας μνήμης, υπάρχουν και ωραίες ασκήσεις που έχω βάλει κατά διαστήματα σε τελικές εξετάσεις. Τα θέματα, επιθυμίζω, βρίσκονται στο E-Class και επειδή θα λάβω κάποια ερώτηση σίγουρα πού βρίσκονται ακριβώς στο E-Class, ας δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω πού βρίσκονται στο E-Class. Πάμε λοιπόν πάλι E-Class, συνδέομαι. Συστήματα παράλληλης κατανέμειας επεξεργασίας. Έγγραφα. Και εξετάσεις. Και βλέπετε όλα αυτά τα θέματα. Κάποιος που θα τα μελετήσει όλα αυτά τα θέματα, θα βρει τις απαντήσεις, θα επιλύσει τις ασκήσεις που έχουν, κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει και με καλό βαθμό. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι οι φοιτητές που δεν έχουν δει καθόλου ούτε ένα θέμα, έρχονται και φεύγουν. Βέβαια, το θέμα είναι γιατί έρχονται. Αν δεν έχουν διαβάσει, το αφήνω στην κρίση σας γιατί έρχονται. Αλλά αυτοί που τα έχουν διαβάσει, περνάνε. Άρα, δείτε τα όλα αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα, ας δούμε τις τελικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, τι θέμα είχε πέσει, ο 2018, να δούμε το 2019. Ιουνίου 2019, για παράδειγμα, για να το δούμε. Για τις ασκήσεις, αφορά το Control Flow Data Graph των εργασιών και θέλουμε να κάνουμε την χρονοδρομολόγηση αυτών των εργασιών. Το είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη. Και το άλλο θέμα αφορά τον υπολογισμό της ακολουθιακής εκτέλεσης, την αξιοποίηση του συστήματος και το καθεξής. Και αυτό βρίσκονται σε διαφάνειες και βρίσκονται και στο YouTube οι επιλύσεις των περισσότερων θεμάτων. Των περισσότερων θεμάτων, λοιπόν, η επίλυση βρίσκεται στο YouTube. Okay. Δείτε το αυτό. Όποιος διαβάσει τα θέματα, όποιος διαβάσει γενικότερα το μάθημα θα περάσει, αλλά ειδικά τα θέματα είναι μια καλή αρχή για να δείτε κατά πόσο μπορείτε να επιλύσετε τις ασκήσεις. Γιατί σκέφτομαι, για παράδειγμα, στη θεωρία, θα μπορούσαμε να έχουμε και επίλυση ασκήσεων. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Ως εξής. Σας δίνω το θέμα, τα δύο ασκήσεις, και έχετε 30 λεπτά σε ένα δικό σας φύλλο χαρτί να τα επιλύσετε και στη συνέχεια να βγάλετε μια φωτογραφία των θεμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Για παράδειγμα, το Photo Scanner του Google είναι πολύ καλή εφαρμογή, ή Cam Scanner, ή Scanner, αν έχετε, να τα ψηφιοποιήσετε και να τα στείλετε. Τώρα, βέβαια, αναλόγως της δυσκολίας των θεμάτων μπορεί ο χρόνος να είναι διαφορετικός. Δηλαδή, αν τα θέματα αυτά απαιτούν 30 λεπτά με κλειστά βιβλία, μπορεί εγώ να σας δώσω 15 λεπτά με ανοιχτά βιβλία. Γιατί δεν μπορώ να ελέγξω κατά πόσο θα έχετε κλειστά ή όχι βιβλία, άρα θα θεωρήσω ότι οι ασκήσεις αυτές θα επιληθούν με ανοιχτά βιβλία. Άρα ο χρόνος θα είναι κατάλληλα ρυθμισμένος για επίλυση με ανοιχτά βιβλία. Θα το δούμε. Υπάρχουν πολλές τεχνικές, όπως σας είπα. Θα βρούμε τι θα γίνει μόλις λάβουμε και τις κατάλληλες οδηγίες από τη δίκηση. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν το E-Class, δεν υπάρχει λόγος για την ώρα. Και συνεχίζουμε να δούμε και συνεχίζουμε τα διάφορα μοντέλα συνέπειας. Για παράδειγμα, ας δούμε αυτή την ερώτηση. Ο επεξεργαστής
ο 0 γράφει την τιμή 1 στην θέση μνήμης χ. Ο επεξεργαστής 1 γράφει την τιμή 2 στην θέση μνήμης χ. Ο επεξεργαστής 2, ο επόμενος επεξεργαστής, διαβάζει τη θέση μνήμης και βρίσκει ότι έχει τιμή 1. Υπάρχει ασυνέπεια. Αναλόγως του μοντέλου συνέπειας που έχει επιλεχθεί, μπορούμε να έχουμε ασυνέπεια, μπορούμε να μην έχουμε ασυνέπεια. Άρα, για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το μοντέλο συνέπειας που έχει το σύστημά μας. Και αυτό που διαβάσαμε τώρα, δηλαδή διαβάσαμε το 1, ενώ είχε γραφεί ένα 2, βλέπετε. Διαβάσαμε 1. Είναι σωστό ή λάθος? Θα το δούμε λοιπόν στο μοντέλο συνέπειας. Άρα, πώς ορίζουμε τη συνέπεια? Την ορίζουμε ως εξής. Ότι η μνήμη είναι συνεπής αν η επιστρεφόμενη από ανάγνωση τιμή είναι ό,τι αναμενόταν από τον προγραμματιστή. Εδώ πέρα, κάποιος μπορεί να πει, εγώ ανέμενα την τιμή 2 να διαβάσω. Γιατί διάβασε τελικά 1? Το θέμα δεν είναι τι ανέμενες ή τι θα ήθελες, αλλά ποιες είναι οι προδιαγραφές της συνέπειας αυτού του συστήματος. Οκ, πού είμαστε τώρα? Συνέπεια. Συνέπεια μνήμης. Έχουμε συζητήσει το write invalidate και το write update. Πρωτόκολλα ιδιοκτησίας, για παράδειγμα. Locking with modes. Ένα αντικείμενο σε ένα κόμβο, δηλαδή μία, για παράδειγμα, θέση μνήμης, μπορεί να βρίσκεται σε κάποιες καταστάσεις όπως άκυρο. Η κρυφή μνήμη λοιπόν έχει τη σήμανση ότι είναι άκυρη η γραμμή της κρυφής μνήμης που φέρει εκείνη τη στιγμή. Χωρίς κάποιον ιδιοκτήτη, αλλά με έγκυρα δεδομένα, unowned, με ιδιοκτήτη και έγκυρα δεδομένα, owned exclusively, με ιδιοκτήτη και έγκυρα δεδομένα, πολλαπλά αντίγραφα, owned shared, και ανάγνωση πολλαπλών αντιγράφων, ανάγνωση μονού αντιγράφου και γραφή write. Υπάρχουν λοιπόν πολλές περιπτώσεις, θα τα δούμε βέβαια με λεπτομέρειες τα πρωτόκολλα που θα ακολουθήσουν. Σχετικά με τις προϋποθέσεις συνεκτικότητας, η επικοινωνία γίνεται με κοινές θέσεις μνήμης. Αν ένας επεξεργαστής γράψει θέση μνήμης χ και διαβάσει, θα πρέπει να πάρει την ενημερωμένη τιμή. Θέλουμε γενικότερα τη συνέπεια σε ένα σύστημα, ιδιαίτερα αν έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές, ο κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του τοπική μνήμη. Άρα θέλουμε όλοι οι επεξεργαστές να βλέπουν την ίδια, να έχουν την ίδια εικόνα για την κοινόχρηση μνήμη. Διαφορετικές εγγραφές στην ίδια θέση μνήμης εκτελούνται σειριακά και διατηρείται η σειρά εντολών του προγράμματος. Ας αρχίσουμε να αναλύουμε τα διάφορα μοντέλα συνέπειας. Αυστηρό μοντέλο. Strict. Στο αυστηρό μοντέλο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ αυστηρό, που σημαίνει ότι η τιμή που επιστρέφει εντολή read θα είναι πάντα η ίδια με την τιμή που έγραψε η τελευταία χρονικά εντολή write. Είναι πολύ αυστηρό βέβαια και δύσκολο να υλοποιηθεί. Γιατί προϋποθέτει ότι όλες οι εγγραφές γίνονται αμέσως ορατές και απαιτεί καθολικό χρόνο που δεν γίνεται. Ιδιαίτερα αν έχουμε ένα σύστημα με πολλούς υπολογιστές, ένα κατανεμημένο σύστημα που έχει μια κοινόχρηστη μνήμη, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν δεν υπάρχει, όπως αναγράφω, κρυφή μνήμη και υπάρχει μόνο ένα άρθρωμα μνήμης με μία πόρτα εισόδου-εξόδου. Αυτό θα προκαλούσε τεράστια συμφόρηση και γι' αυτό δεν υπάρχει. Είναι αδύνατη λοιπόν η υλοποίηση. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε εδώ. Γενικότερα, με αυτή τη σήμανση που εισάγω και την βλέπετε, έχουμε κάποιες γραμμές. Ο κάθε επεξεργαστής τοποθετείται σε μία γραμμή. Εδώ είναι ο επεξεργαστής P1 και εδώ P2. Η εγγραφή σε μία θέση μνήμης έχει το γράμμα W, ενώ η ανάγνωση το R. Το WH σημαίνει διαβάζουμε την διεύθυνση H, ενώ το RH γράφουμε τη θέση χ και το αρχή διαβάζουμε τη θέση χ.
Και μετά η τιμή που ακολουθεί είναι η τιμή που γράψαμε ή διαβάσαμε. Άρα, το P1, ο επεξεργαστής 1, γράφει στην Χ διεύθυνση τη τιμή 1. Ο οριζόντιος άξονας είναι ο άξονας του χρόνου. Και καταλαβαίνετε ότι καθώς πηγαίνει δεξιά, αυξάνεται ο χρόνος. Άρα, κάποια επόμενη χρονική στιγμή, ένας άλλος επεξεργαστής, ο P2, διαβάζει από την διεύθυνση μνήμης Χ την τιμή 1. Είναι σωστό σύμφωνα με το αυστηρό μοντέλο συνέπειας, που μας λέει ότι κάτι που θα γίνει χρονικά, γιατί υποτίθεται έχουμε απόλυτο καθολικό χρόνο, θα έχει την τιμή που έγραψε ο τελευταίος επεξεργαστής. Ο τελευταίος επεξεργαστής ήταν ο WH1, άρα διαβάζουμε σωστά το 1. Ας δούμε λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα με μία αυστηρή συνέπεια. Αυτό είναι μία αυστηρή συνέπεια. Σε μία αυστηρή συνέπεια γράφει ο επεξεργαστής στην διεύθυνση Χ την τιμή 1. Ένας άλλος επεξεργαστής μετά από λίγο διαβάζει την διεύθυνση Χ και βρίσκει ότι είναι 0. Κάποιος μπορεί να πει, όπ, υπάρχει ασυνέπεια. Όχι, είναι μία αυστηρή συνέπεια. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι η εγγραφή θα φανεί αμέσως σε όλους τους άλλους επεξεργαστές. Άρα, εδώ, το ότι διαβάζει 0 δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ασυνέπεια στο μοντέλο μη αυστηρή συνέπεια. Μετά από λίγο διαβάζει ξανά ο επεξεργαστής, διαβάζει πάλι την ίδια διεύθυνση Χ και βρίσκει ότι είναι το 1. Έγινε propagate η εγγραφή και κάποια στιγμή μπόρεσε και να τη διαβάσει ο άλλος επεξεργαστής και να βρει ότι είναι πια 1. Είναι έγκυρο σε μια αυστηρή συνέπεια αυτό το μοτίβο των προσβάσεων. Αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά. Ότι αν κάτι φαίνεται ασυνεπές, πρέπει να το εξετάσουμε ως προς το μοντέλο που διέπει το συγκεκριμένο σύστημα. Την άλλη ώρα θα πάμε σε επόμενα μοντέλα συνέπειας. Θα πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά τα μοντέλα συνέπειας, προκειμένου να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αν υπάρχει ασυνέπεια ή όχι. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να πάρετε μέρος στο iLottery, που έχει ανοίξει για μια ακόμα φορά. Το iLottery, το οποίο βρίσκεται στο ARC.ECUWNCR. Να δούμε, έχει ενεργοποιηθεί. Actives είναι ενεργοποιημένο. Το PIN. Το PIN θα σας το δώσω στο chat. Και είναι αυτό. Σας το δώσω στο chat. Θα κλείσω το βίντεο, το μικρόφωνο. Παραμένω στο chat αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Και σε 15 λεπτά θα συνεχίσουμε με μοντέλα συνέπειας και το δεύτερο τμήμα της διάλεξης. Προσωρινό λοιπόν διάλειμμα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το διάλειμμα και η περίοδος που μπορούσε κάποιος να δηλώσει ενδιαφέρον. Είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Let it roll. Πατάω λοιπόν. Βλέπετε τη share οθόνη. Είμαστε σε share screen, ok, και για να δούμε ποιος θα επιλεχθεί σε αυτή την κλήρωση. 21 άτομα έχουν πάρει μέρος και επιλέγεται το 20 θέση. Δημήτρης, 13-29. Δημήτρης, είσαι εδώ. Οκ. Okay. Ξέρεις τη διαδικασία. Πηγαίνουμε στο iExams. Το chart είναι ανοιχτό όπως βλέπεις και έχεις 30 δευτερόλεπτα για αυτή την ερώτηση.
Τζόκερ. Καλά, πάντως είναι πολύ απλό αυτό εδώ πέρα. Πιο από τα παρακάτω είναι από τα χαρακτηριστικά του πολυμαντικού μοντέλου διεργασιών. Άρα, διεργασία με πολλά νήματα. Ποιόλες να είναι, για να το βλέπουμε. Εντάξει, Τζόκερ είπες. Απλώς σας ας το συζητήσουμε λίγο, έτσι για να το καταλάβουμε καλύτερα για αυτούς που δεν το ξέρουν. Υπάρχει πολλών νημάτων σε κάθε διεργασία. Ναι, μια διεργασία έχει πολλά νήματα. Είναι πολυμαντικό. Διεργασία και νήμα έχουν κοινούς μετρητές προγράμματος. Όχι, το έχουμε πει. Το κάθε νήμα έχει διαφορετικό μετρητή προγράμματος. Η έννοια του νήματος ουσιαστικά δεν υφίσταται. Αφού λέμε πολυμαντικό νόμο μοντέλο, τι δεν υφίσταται. Λάθος και αυτό. Δεν το επιλέγουμε. Πάμε επόμενο. Διεργασία και νήμα έχουν κοινή στίβα. Όχι. Το κάθε νήμα, κάθε διεργασία έχει το δικό του. Ένα μόνο νήμα σε κάθε διεργασία. Ούτε αυτό. Ένα μόνο νήμα σε κάθε διεργασία. Αφού είναι πολυνηματικό. Υπάρχει πολλών νημάτων. Αυτό κατευθείαν, μόλις το έβλεπε κάποιος, έπρεπε να επιλέξει υπάρχει πολλών νημάτων. Εν τούτη, εντάξει. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε κιόλας. Ο σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού βοηθήματος που έχω βάλει είναι να δούμε μαζί και να κατανοήσουμε ερωτήσεις που ίσως πέσουν σε θεωρία, να κατανοήσεις καλύτερα την ύλη και ασφαλώς στην πορεία να το διασκεδάσουμε κιόλας. Γιατί η εκπαίδευση μέσω της διασκέδασης είναι καλύτερη, πιστεύω. Άρα, Δημήτρη, σημειώνω ότι έχεις πάρει το πρώτο σωστό... 13-29... Έχεις το πρώτο σωστό, το πρώτο σωστό point, ένα point λοιπόν σημείωσα και πάμε στην επόμενη. Επόμενη. Ψιλοκομμένη εργασία στην παραλοποίηση προγράμματος. Υπάρχει η χονδροκομμένη και η ψιλοκομμένη. Τι σημαίνει ψιλοκομμένη? Περιμένουμε λοιπόν, έχεις άλλα 10 δευτερόλεπτα. Λες Β. Είναι ο κώδικας που εμπειρία και τη συνεργασία είναι σχετικά μικρός. Πολύ σωστά. Σημειώνω λοιπόν δεύτερη. Άρα 0.15 έφτασες 0.30. Για να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες απαντήσεις. Θέλουμε ψιλοκομμένη εργασία. Η επιθυμίση του άλλου είναι το χονδροκομμένη. Είναι το coarse grain το χονδροκομμένη. Ενώ το thin είναι υψηλοκομμένη για την παραλοποίηση. Κώδικας που εμπεριέχεται είναι σχετικά μικρός. Άρα λοιπόν η κάθε εργασία εκτελεί ένα μικρό κομματικό κώδικα, απαιτεί συχνή επικοινωνία βέβαια με τις άλλες διεργασίες. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιβάρηση στο δίκτυο διασύνδεσης. Τώρα, κάποιες άλλες απαντήσεις. Για παράδειγμα, είναι το μικρότερο κομμάτι κώδικα που δεν διασπάται σε μικρότερα τμήματα. Όχι, θα μπορούσε να διασπαστεί σε μικρότερα τμήματα. Είναι όταν ο κώδικας που εμπεριέχει την εργασία είναι σχετικά μεγάλος. Όχι, βέβαια, σχετικά μεγάλος. Εμείς είπαμε για ψιλοκομμένη εργασία. Σύνολο από εργασίες που εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή. Όχι, τι παραλληλοποίηση είναι τότε αυτό, αν εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή. Και το πρώτο είναι η σύνδεση σειρά επεξεργαστικών στοιχείων, ώστε η έξοδος του στοιχείου να είναι είσοδος σε επόμενο. Όχι, αυτό είναι το pipeline μοντέλο. Άρα πολύ σωστά απάντησες, Δημήτρη, είναι το Β, είσαι στο 0.30, πάμε στην επόμενη. Ανάθεση εργασιών. Ωραία, ζητάς τη βοήθεια από το σώμα των φοιτητών που είναι online αυτή τη στιγμή, άρα πρόκειται να ενεργοποιηθεί το poll. Έχετε λοιπόν όλοι σας αυτή τη στιγμή εμφανισμένο το παράθυρο του poll και πείτε τη γνώμη σας. Έχετε, όπως σας έχω πει, ένα λεπτό ή στο 70% των ατόμων που παρακολουθούν online αυτή τη στιγμή την διάλεξη. Η ψηφοφορία συνεχίζεται, τώρα έχουμε το 42%, 42% των ατόμων. 26 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα έχουν περάσει τώρα, 61%. Ακόμα λίγο έχουμε μείνει, θέλουμε το 70% ή ένα λεπτό. Το 65% είναι για την ώρα,
Κάποιοι, αρκετοί θα έλεγα, δεν έχουν ακόμα πει τη γνώμη τους. Μέσα στο 69%. Ακόμα ένα-δύο άτομα, ένα άτομο βασικά να πει. 73%. Λοιπόν, το σταματάω αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πάνω από 70% και κάνω share τα αποτελέσματα τώρα. Share results. Όπως βλέπεις, Δημήτρη, το βλέπεις το παράθυρο με το share results, μπορείς να πεις αυτό που θέλεις. Το D. Αγνοείς αυτό που είπαν οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι πάντως στο poll είπαν το Β, δεύτερη απάντηση. Δηλαδή, το Β δίνει τη δυνατότητα σε clients του διαδικτύου να είναι συγχρονισμένοι με την ίδια ακρίβεια, το οποίο το απάντησαν οι περισσότεροι, το 55% απάντησε αυτό. Ο Δημήτρης αγνόησε το κοινό και πήγε στο D. Λοιπόν, θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο. 0.30, Δημήτρη, αυτόματα θα μπει αυτό και μπορούμε να... να συνεχίσουμε τη διάλεξη. Εξετάζουμε τα μοντέλα συνέπειας μνήμης, υπενθυμίζω. Και συγκεκριμένα, πηγαίνουμε τώρα στο ακολουθιακό μοντέλο. Sequential. Είναι πιο χαλαρό, είναι εύκολα υλοποιούμενο, δηλαδή μπορεί να υλοποιηθεί σε πραγματικές αρχιτεκτονικές. Όλες οι διεργασίες βλέπουν την ίδια ακολουθία προσπελάσεων στην κοινή μνήμη. Και ας δούμε ένα παράδειγμα, γιατί οπτικά μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί. Το παράδειγμα μας αφορά τρεις λειτουργίες. Read, βλέπετε εδώ η παρένθεση είναι R1, άρα είναι η διεύθυνση R1, η διεύθυνση W1, η 1 δηλαδή, και η read R2 σε μια άλλη διεύθυνση. Ή στην ίδια θέση μνήμης με αυτή τη σειρά. Θα το δούμε παρακάτω στο σχήμα για να το καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσει. Αρκεί να ισχύει λοιπόν για όλες τις διεργασίες η ίδια σειρά. Δηλαδή, αν όλοι δούνε πρώτα ότι είναι το R1, μετά το W1, μετά το R2, όλοι πρέπει να βρούνε και να δουν αυτή τη σειρά. Αν αντιθέτως όλοι δούνε πρώτα το R1, μετά το R2 και μετά το W1, πάλι είναι έγκυρο. Αρκεί όλοι να το δούνε με την ίδια ακριβώς σειρά. Άρα, σε αυτό το μοντέλο, υπάρχει μια μοναδική καθολική διάταξη όλων των εγγραφών, η οποία είναι ορατή απόλυση CPU. Αν μια CPU βλέπει ότι μη γράφτηκε πρώτα στη θέση W, τότε όλες οι μονάδες επεξεργασίας πρέπει να βλέπουν την ίδια διάταξη. Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να σειριοποιούνται όλες οι προσβάσεις και να φαίνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους επεξεργαστές. Για παράδειγμα, έχουμε δύο διεργασίες. Διαβάζει από την θέση μνήμης Β, όπως βλέπετε, σε μια μεταβλητή, Α μεταβλητή, όλες τοποθετούνται σε μια σειρά. Γι' αυτό είναι ακολουθιακό μοντέλο. Ακόμα μπορεί να έχουμε παράλληλες προσβάσεις, αλλά όλα τοποθετούνται στην ίδια ακριβώς σειρά. Συνεχίζουμε. Βλέπουμε εδώ ότι όλα έχουν μπει στην ίδια σειρά, αλλά όλα θα δουν πρώτα τη Β, με το ότι μεταφέρει στο Β, R, θα δουν μετά την τιμή εδώ του Α, ότι διαβάζεται σε αυτό το σημείο και αυξάνει κατά ένα, τοποθετείται στον ίδιο κοινό άξονα προσβάσεων και το καθεξής. Ας δούμε λίγο. WH, γράφουμε στη διεύθυνση Χ το 1. Διαβάζουμε αρχικά το 0, διαβάζουμε αρχικά το 1. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι έγκυρο, αρκεί όλοι να το βλέπουν με αυτό τον ίδιο τρόπο. Αν έχουμε το λοιπόν το ίδιο πρόγραμμα, δηλαδή α ίσον 1 print β, c, β ίσον 1 print a, c και c ίσον 1 print a, β, τότε θα πρέπει να βρούμε
τις διάφορες τιμές. Και γι' αυτό δεν σας είπα και αυτό είναι σωστό, γιατί, δηλαδή, κοιτάξτε τι γίνεται, γράφει το ένα και μετά διαβάζει το ένα και διαβάζει το ένα. Μια χαρά. Αρκεί όλοι να το βλέπουν τον ίδιο τρόπο. Ανεξάρτητο είναι αυτό το κομμάτι από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μη συγκρίνουμε αυτό με αυτό. Είναι ανεξάρτητα τα δύο αυτά. Αν μας έλεγε κάποιος, αυτό το μοντέλο, το ακουλτιακό μοντέλο σε αυτό το παράδειγμα, είναι έγκυρο ή όχι, θα λέγατε, ναι, μια χαρά, έγκυρο, γιατί όχι. Αυτό είναι έγκυρο, και αυτό μια χαρά, έγκυρο, γιατί όχι. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε το μοντέλο συνέπειας που μας δίνει η εκφώνηση. Σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα, έχουμε το εξής. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, αρχικά, για παράδειγμα, βτ-σ, αβ-σ, αβ-β. Πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Αν τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, μια σειρά. Εδώ είναι το α ίσον 1. Έστω και εδώ. Εγώ τώρα σας δίνω μία από τις πολλές πιθανότητες που έχουμε. Σκεφτείτε ότι έχουμε 2 επί 2 επί 2 πιθανότητες για να μπουν σε σειρά. Δηλαδή, 8 διαφορετικές καταστάσεις. Θα πρέπει να τις υλοποιήσουμε για να δείξουμε, όπως σας δείχνω εδώ πέρα, όλα τα πιθανά σενάρια. 1, 1, 1 και μετά έχω print bit, το print, το πρώτο print, print το δεύτερο, βάζω εδώ, print το τρίτο. Άρα τι θα τυπώσουμε, εδώ που θα τυπώσει print β, c, θα εκτυπώσει 1,1, μετά το άλλο που λέει a, c, θα έχει 1,1 και αυτό, γιατί η τιμή του a είναι 1, η τιμή του c είναι 1, και μετά που ακολουθεί το c ίσον 1, το print a, β, και εδώ θα είναι 1, 1. Άρα, ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι να έχουμε όλα άση. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Πάμε να βρούμε ένα ακόμα, όμως, για να δούμε ότι το καταλάβαμε. Θα σβήνω αυτά με την ωραία σβηστρούλα που μου δίνει το zoom. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δούμε ομοίως, έστω ότι πρώτα γίνεται αυτό, μετά αυτό και μετά αυτό. Ας δούμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Ένα άλλο αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι στο print β,c, το β έχει τη τιμή 0, για παράδειγμα, γιατί μας έχει πει ότι οι αρχικές τιμές είναι 0. Και το σ είναι 0, άρα εδώ θα τυπώσει αρχικά 0, 0. 0, 0. Μετά ακολουθεί αυτό το κομμάτι. Εδώ θα τυπώσει το print a, c. Το a έχει λάβει ήδη τιμή, είναι 1. Το c δεν έχει λάβει τιμή, είναι ακόμα 0. Άρα θα τυπώσει 1,0. Δηλαδή 1,0. Και μετά στο print a, β. Το a έχει λάβει τιμή, είναι 1. Το β έχει λάβει τιμή, είναι 1. Θα τυπώσει 1, 1. Άρα, να, ένα άλλο έγκυρο αποτέλεσμα. Και αυτή η άσκηση, επειδή έχω καιρό να την βάλω στις εξετάσεις, τη σημειώνω μία από τις πιθανές ασκήσεις για τις εξετάσεις, γιατί είναι μία ωραία άσκηση. Okay. Δεν σημαίνει ότι θα πέσει, αλλά εντούτοις είναι στις υποψήφιες, γιατί έχω καιρό να βάλω αυτή την άσκηση και είναι πολύ καλή άσκηση, για να καταλάβουμε όλες τις πιθανές τιμές. Ωραία. Και θα πρέπει να σκεφτούμε όλες τις πιθανές εμφανίσεις και σειροποιήσεις που μπορούμε να έχουμε για αυτές τις διεργασίες και να εξάγουμε στη συνέχεια όλες τις τιμές. Okay, πάμε παρακάτω. Έχουμε δύο επεξεργαστές, επεξεργαστής 2 και επεξεργαστής 1 που γράφουν και δύο που διαβάζουν. Τρεις οι πιθανοί τρόποι να γίνουν interleave στο χρόνο, τα 2 writes και τα 4 reads. Οπότε βλέπετε τους διάφορους τρόπους που το interleave σημαίνει τοποθετώ ενδιάμεσα.
το leave είναι φύλλο, οπότε το interleave σημαίνει ανάμεσα σε φύλλα. Άρα τοποθετώ ανάμεσά τους τις διάφορες εγγραφές. Οπότε έχουμε τις διάφορες εκφάνσεις εδώ των αναγνώσεων και των εγγραφών και έχουμε τις πιθανές τιμές που μπορεί να έχει το ARC και το W. Αυτό είναι η διάσκηση με το προηγούμενο. Άρα σημειώνω και αυτή η άσκηση είναι στην ίδια λογική που θα μπορούσε να μπει. Ας δούμε ένα άλλο μοντέλο. Το αιτιατό μοντέλο. Casual. Σε αυτό το μοντέλο, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε σχέση αιτιού, αιτίας και αποτελέσματος. Απαιτείται ένα dependency graph και οι γραφές που σχετίζονται με πιθανόν αιτιατή σχέση πρέπει να μπορούν να τις βλέπουν όλες τις διεργασίες σε μία ίδια διάταξη. Ενώ σε διαφορετικές μηχανές μπορούν να βρεθούν ίσως τυχαίες εγγραφές. Για να το δούμε αν επιτρέπεται σε αυτό το μοντέλο αυτή η διαδικασία. Έχουμε εγγραφή στο χ το 1. Οκ. Και καθώς ο χρόνος προοδεύει, η P2 διαβάζει από το χ-1. Η P3 διαβάζει από το χ-1, η P4 διαβάζει από το χ-1. Οκ, ως εδώ δεν έχουμε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα. Και συνέχεια, στην χ γράφει η P2 τη δημή 2. Ενώ λίγο παρακάτω, στη χ γράφει την δημή 3. Το ερώτημα είναι, όπως φαίνεται, εδώ διαβάζει 3 και μετά 2, εδώ 2 και μετά 3. Είναι σωστό? Ναι. Η ακολουθία αυτή επιτρέπεται σε αυτό το μοντέλο συνέπειας που εξετάζουμε, αλλά όχι σε άλλο μοντέλο. Γιατί, όπως βλέπετε, έγινε γραφή από την διεργασία P1, το 1 και μετά γράφηκε το 3. Το θέμα είναι, αυτές εδώ, οι δύο γραφές δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Άρα, αν τοποθετούν σειρά, θα έμπαινε πρώτα το 2 και μετά το 3 ή πρώτα το 3 και μετά το 2. Είναι σε θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο αιτιατό μοντέλο. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ. Γράφεται το 1 και διαβάζεται, είναι τιμή 1. Μετά γράφει τιμή 2. Άρα, αυτό έχει μια σχέση μεταξύ τους. Αναφέρει ότι κάποτε αυτό που ήταν 1 έγινε 2, γιατί είναι στον ίδιο επεξεργαστή. Άρα, εδώ έχουμε άκυρο, γιατί δεν είναι στον ίδιο επεξεργαστή. Βλέπετε εδώ, 2, 1, 1, 2. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ, λόγω το ότι έχουμε στον ίδιο επεξεργαστή την εγγραφή, δεν δικαιολογείται λογικά να το δούμε. Άρα, στο μοντέλο αυτό, εξετάζουμε στον ίδιο επεξεργαστή αν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Εδώ, που γίνεται σε άλλον επεξεργαστή, χ1 και χ2, μπορούμε να το δούμε. 2-1, 1-2. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει, εγώ έχω συνηθίσει ότι όταν κάτι γράφουμε σε μια θέση μνήμης, το διαβάζουμε, βρίσκουμε αυτή την τιμή. Ναι, αλλά αυτός είναι ένας ακολουθιακός τρόπος σκέψης. Ένα παράλληλο τρόπο σκέψης, έχουμε παράλληλες γραφές. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μετάδοσης μιας εγγραφής από τον επεξεργαστή στην κοινόχρηστη μνήμη. Και επειδή στον οριζόντιο άξονα που είναι ο χρόνος δεν μας δίνονται κάποιες μονάδες ή κάποια φυσικά μεγέθη και μετρικά για να μπορούμε να υπολογίσουμε την καθυστέρηση, απλώς ότι έγινε κάποια στιγμή αργότερα, που μπορεί να είναι π.χ. μετά από ένα μιλισεκόντα αργότερα, γι' αυτό μπορεί να συντελεστεί πρώτα, όπως εδώ βλέπουμε ότι διάβασε το 2 και μετά το 1, ή εδώ το 1 και μετά το 2. Αυτό είναι σωστή. Ενώ αυτό δεν είναι σωστό, γιατί σίγουρα τι γίνεται αν έχει διαβάσει το 1 και γράψει το 2 και συνδέονται δηλαδή στον ίδιο επεξεργαστή να γίνει αυτή η ανάδοση. Μοντέλα συνέπειας επεξεργαστή. Οι εγγραφές από οποιοδήποτε δεδομένη CPU φαίνονται από όλες τις CPU με τη σειρά που υποβλήθηκαν και για κάθε δεδομένη λέξη μνήμης όλες οι CPU βλέπουν όλες τις εγγραφές που γίνονται σε αυτή με την ίδια σειρά.
Ας δούμε λοιπόν. Αν ο ένας επεξεργαστής έχουμε τις εξής ενέργειες, ένα α, ένα β, ένα σ, τότε θα πρέπει όλοι οι επεξεργαστές να βλέπουν αυτή τη σειρά των ενεργειών. Είναι όπως το casual που είπαμε, το μοντέλο, το αιτιατό. Αν τώρα, όπως βλέπετε εδώ, γράψουμε ένα α, ένα β, ένα σ και ένας άλλος επεξεργαστής, 2α, 2β, 2c, τότε μπορεί να γίνει interleaved και να έχουμε ενδιάμεσα, δηλαδή να έχουμε εδώ το ένα α, να έχουμε μετά το 2α, ένα β, 2β, ένα σ, 2c για παράδειγμα. Πάλι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί και τα δύο είναι έγκυρα, όπως φαίνεται, σε περίπτωση που γράψουμε από δύο διαφορετικούς επεξεργαστές. Δεν εγγυάται ότι όλοι οι επεξεργαστές βλέπουν την ίδια διάταξη, αλλά, προσοχή, κοιτάει στον ίδιο επεξεργαστή τι έχει συντελεστεί, όπως και το casual μοντέλο που σας είπα. Κανένας επεξεργαστής δεν θα δει την ένα β να είναι μπροστά από την ένα α. Γιατί πάντα σε έναν επεξεργαστή βλέπετε το ένα β έπεται το ένα α. Άρα ποτέ δεν θα το δει από μπροστά. Αν το δει από μπροστά είναι άκυρο. Ωραία, το weak μοντέλο το έχουμε πει. Υπάρχει ένα σήμα τώρα συγχρονισμού, το οποίο όταν ενεργοποιηθεί το σήμα συγχρονισμού, συγχρονίζονται τα δεδομένα σε όλες τις μνήμες. Για να δούμε λίγο. Έχει τρεις ιδιότητες. Οι προσβάσεις είναι ακολουθιακά συνεπείς, δηλαδή στον ίδιο επεξεργαστή έχουν συνέπεια. Σε μια μεταβλητή συγχρονισμού, το S είναι μεταβλητή συγχρονισμού. Δεν επιτρέπεται άδεια για να εκτελεστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προηγούμενες εγγραφές. Είναι barriers εκείνο το σημείο. Οπότε ολοκληρώνονται όλες οι εγγραφές. Και δεν επιτρέπεται άδεια πρόσβαση σε δεδομένα μέχρι ότου όλες οι προηγούμενες προσβάσεις έχουν τελειώσει. Εδώ έχουμε γράψει το 1. Στην ίδια διάθεση έχουμε γράψει το 2. Και έχουμε σήμα συγχρονισμού. Το σήμα συγχρονισμού να το σκέφτεστε ως barrier. Διαβάζει ένας άλλος επεξεργαστής, αρχή 1, την τιμή 1, διαβάζει. Ένας άλλος επεξεργαστής διαβάζει στο αρχή, βλέπει την τιμή 2. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχουν συγχρονιστεί αυτές οι μνήμες. Μετά από λίγο διαβάζει πάλι τη διεύθυνση μνήμης Χ, βλέπει την τιμή 2. Μετά από λίγο διαβάζει τη διεύθυνση μνήμης Χ, βλέπει την τιμή 1. Μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και μετά έχουμε σήμα συγχρονισμού. Μια χαρά ως εδώ. Αυτό είναι έγκυρο. Βέβαια, μετά από το σήμα συγχρονισμού, εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν την τιμή που είχε αποθηκευτεί σε αυτή τη διεύθυνση μνήμης τελευταία φορά. Ποια είναι το 2. Άρα εδώ, αν έχει αρχή 2, είναι σωστό. Και εδώ όμως. Αν όμως είχε κάποια άλλη τιμή, για παράδειγμα αρχή 3, τότε ήταν λάθος. Γιατί έχουμε σήμα συγχρονισμού. Για παράδειγμα, μια μη έγκυρη ακολουθία είναι να γράψουμε στοιχεί το 1, να γράψουμε στοιχεί το 2, έχουμε συγχρονισμό, άρα έχουμε συγχρονίσει τις μνήμες μας, δηλαδή ο P1 με τον P2 είναι συγχρονισμό, έχουν συγχρονιστεί. Διαβάζει ο επεξεργαστής 2 την διεύθυνση Χ, βλέπει 1, όπου είναι άκυρο. Γιατί είναι άκυρο? Γιατί έπρεπε το 2, η τελευταία τιμή κατά τον συγχρονισμό. Βέβαια, αν είχαμε και έναν επεξεργαστή P3, ο οποίος είχε αρχή 1, χωρίς συγχρονισμό, μια χαρά θα ήταν αυτό. Δεν συγχρονίστηκε ποτέ, άρα διαβάζει ό,τι θέλει. Μεταβλητή συγχρονισμού, το barrier, το έχουμε δει και στο OpenMPI και OpenMP. Μπορούμε να το σημειώσουμε με τις δύο παράλληλες γραμμές. Είναι η λειτουργία για το συγχρονισμό της μνήμης. Όλες οι τοπικές γραφές μεταδίδονται στη RAM, όλες οι απομακρυσμένες γραφές μεταφέρονται στο τοπικό επεξεργαστή και μπλοκάρει και το σημείο μέχρι να συγχρονιστεί η μνήμη. Έτσι λοιπόν, η πρόσβαση είναι ακολουθιακά συνεπής και μπορούμε να πάμε και στο επόμενο μοντέλο, το Eager Release Consistency, ERC.
σε αυτό τώρα το μοντέλο συνέπειας δεν είναι απαραίτητο όλες οι γραφές να ολοκληρωθούν αμέσως. Απλώς ότι θα έχουν τελειώσει πριν οποιαδήποτε διεργασία εισέλθει ξανά σε αυτή την κρίσιμη περιοχή. Τι είναι κρίσιμη περιοχή? Είναι ένα κομμάτι κώδικα μέσα στο οποίο έχουμε ανάγνωση και εγγραφή σε μια κοινόχρηστη θέση μνήμης και αυτό το κομμάτι κώδικα μοιράζεται σε πολλές διεργασίες. Άρα λοιπόν, μια κρίσιμη περιοχή είναι μια περιοχή που εν δυνάμει μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, να έχουμε χαμένες συναλλαγές και θα πρέπει να την προσέξουμε, π.χ. με αμοιβαίο αποκλεισμό. Στο μοντέλο αυτό βλέπουμε ότι όταν μια διεργασία θα πρέπει να ξαναεισέλθει σε αυτό το κομμάτι, το κρίσιμο κομμάτι κώδικα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εγγραφές. Συνήθως, έχουμε, θυμάστε, με στα λειτουργικά συστήματα με συμφόρους, κάποια πράξη down, και αυτό έχει ως συνέπεια να λάβουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε αυτό, απόκτηση πρόσβασης, στη συνέχεια να διαβάσουμε, να γράψουμε, να ενημερώσουμε το κοινόχρηστο κομμάτι κώδικα και να απελευθερώσουμε το token. Ας δούμε λοιπόν μια έγκυρη ακολουθία γεγονότων. Βλέπετε εδώ acquire lambda, άρα παίρνουμε το token. Είναι σαν τη λειτουργία. Να σας ρωτήσω, 0.25 όποιος μου πει. Οι σημαφόροι έχουν δύο λειτουργίες, όπως θυμόσαστε. Μπορεί να μου πει κάποιος αυτό το acquire lambda, ποια λειτουργία στους σημαφόρους είναι? Τσάτι μικρόφωνο. Όποιος μου πει, μια λέξη θέλω να μου πει, που είναι η λειτουργία του σημαφόρου, όπου αυτός ο σημαφόρος δίνει την πρόσβαση στη συγκεκριμένη διεργασία. Θυμάστε λοιπόν, οι σημαφόροι είχαν δύο λειτουργίες. Μία λέξη, είτε με μικρόφωνο είτε στο chat, σχετικά με το ποια λειτουργία είναι. Ας συνεχίσω την περιγραφή μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η περιγραφή και στη συνέχεια θα σας πω, αν δεν το βρει κάποιος. Acquire το lambda, άρα παίρνουμε πρόσβαση μέσα στο κρίσιμο τμήμα, γράφουμε στο χ την τιμή 1, γράφουμε στο χ την τιμή 2 και απελευθερώνουμε το lambda. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη διεργασία, εισέρχεται μέσα στην κρίσιμη περιοχή, βλέπετε ότι εκτελεί πάλι αυτή τη λειτουργία, διαβάζει τιμή 2, ναι, είναι έγκυρη τιμή 2, γιατί μέσα στην κρίσιμη περιοχή, αυτό είναι το κομμάτι της κρίσιμης περιοχής, η τελευταία τιμή που γράφτηκε είναι 2. Μέσα σε αυτό το κομμάτι της κρίσιμης περιοχής, η τιμή που διαβάστηκε είναι 2. Είναι έγκυρο κομμάτι, είναι έγκυρη λειτουργία. Έχουμε συνέπεια. Ενώ αυτό είναι εκτός της κρίσιμης περιοχής, μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε τιμή, μια χαρά είναι και το 1. Βέβαια, βλέπετε ότι είχαμε γράψει το 2, αλλά αφού είναι εκτός της κρίσιμης περιοχής, ας έχει όποια λειτουργία, όποια τιμή θέλει. Και για να απαντήσω στην ερώτηση που έθεσα, δεν απάντησε κανείς σωστά, δεν αναφέρομαι σε νήματα, αλλά σε διεργασίες, και σε νήματα βέβαια μπορεί να λειτουργήσει, αλλά η λειτουργία που μας ενδιαφέρει είναι η λειτουργία down. Down το σημαφόρο σε αυτό το σημείο, up το σημαφόρο σε αυτό. Down το σημαφόρο σε αυτό το σημείο και up το σημαφόρο σε αυτόν. Υπενθυμίζω ότι η αρχική τιμή του σημαφόρου είναι 1. Και τι λειτουργία έχουν οι σημαφόροι? Όταν την κάνουμε down, γίνεται 0. Οπότε, όσο είναι 0, αν μια άλλη διεργασία πάει να κάνει down το 0, μπλοκάρει, blocked. Γιατί αυτή είναι η λειτουργία. Όταν είναι 0, η σημαφόρος είναι μια κοινή μεταβλητή. Όταν είναι 0 και προσπαθήσει κάποιος να την κάνει down, μπλοκάρεται εκείνη η διεργασία σε αυτό το σημείο και περιμένει όταν ο άλλος βγει από την διεργασία, το κάνει up και το 0 γίνεται 1, τον απελευθερώνει, οπότε αυτό αμέσως διαβάζεται ότι είναι 1, το κάνει down, γίνεται 0 και μπαίνει μέσα στην κοινή περιοχή. Άρα, η λειτουργία down είναι το acquire, η λειτουργία up είναι το release και οι σημαφόροι γενικότερα έχουν δύο λειτουργίες, το up και το down. Άρα είναι αυτό ένα έγκυρο μοτίβο προσπέλασης μνήμης.
Πάμε σε κάποιο άλλο μοντέλο. LRC, Lazy Release Consistency. Η αποδέσμευση αμετία αποστολή ακυρώσεων και αναμονή όλων για επιβεβαίωση. Γι' αυτό λοιπόν έχουν βρεθεί τρόποι για να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία. Στο Lazy Release, κατά στιγμή μιας αποδέσμευσης, δεν στέλνεται τίποτα πουθενά. Απλώς όταν γίνεται acquire, ο επεξεργαστής θα πάρει τις πιο πρόσφατες τιμές των μεταβλητών της μηχανής που τις κρατούν. Δεν έχουμε κάποιο παράδειγμα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς αρκετά παραδείγματα έδωσα για τα μοντέλα συνέπειας μνήμης. Για τη συμφωνία μνημών, το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι του γνωστού ποδοσφαιριστή, το Μέση. Βέβαια, δεν έχει καμιά σχέση ο Μέση, αλλά τα γράμματα μόνο έχουν σχέση, γιατί το Μέση είναι το Modified Exclusive Shared Invalid. Δηλαδή, τροποποιημένο, αποκλειστικό, κοινόχρηστο και άκυρο. Modified Exclusive Share Invalid. Και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στο Pentium 4 και ασφαλώς χρησιμοποιείται πια σε οποιοδήποτε επεξεργαστή. Σε κάθε πρωτόκολλο συμφωνίας μνημών αφήνουμε τις πρόσφατα χρησιμοποιούμενες μεταβλητές να μένουν στην κρυφή μνήμη για πολλές αναγνώσεις, για να έχουμε καλύτερη χρήση της αρτηρίας. Υπάρχουν δύο δημοφιλείς προσεγγίσεις, λογισμικού και υλικού, για τη συνέπεια μνήμης. Για υλοποίηση μέσω λογισμικού για συνέπεια μνήμης, είναι απλή υλοποίηση, δεν απαιτεί κάτι ιδιαίτερο από το υλικό, πολύ φθηνή λύση, αλλά βασίζονται στο compiler και στο λειτουργικό σύστημα και μεταφέρεται το πρόβλημα από το χρόνο εκτέλεσης στο χρόνο της μεταγλώτησης. Αλλά το πρόβλημα τι είναι με τη μεταγλώτηση, ότι λαμβάνονται συνήθως συντηρητικές αποφάσεις. Αυτό το πρόβλημα το είχαμε δει και στους EPIC επεξεργαστές, υπενθυμίζω αρχιτεκτονική υπολογιστών, π.χ. Itanium της Intel, όπου σε αντίθεση με τους superscalar επεξεργαστές που βρίσκανε τις εξαρτήσεις κατά τον χρόνο εκτέλεσης και μπορούσαν να εκμεταλλευτούν πλήρως όλες τις λειτουργικές μονάδες του συστήματος, οι Itanium, που είχαν και αυτοί πολλές λειτουργικές μονάδες, αλλά δεν είχαν μονάδα υλικού για πρόγνωση εξαρτήσεων, αλλά είχαν τίποτα, δεν είχαν κάτι παραπάνω από ό,τι είχε το SuperScalar, γι' αυτό χρησιμοποιούνταν ο compiler, ο μεταγλωτιστής, δηλαδή offline, πριν εκτελεστεί κάτι, έπρεπε να βρει όλες τις εξαρτήσεις και να δημιουργήσει την χρονοδρομολόγηση που απαιτούνταν, ενδεχομένως σαν VLIW, Very Large Instruction Word, δηλαδή machine code αρκετών bit που κωδικοποιούσαν τις ενέργειες κάθε λειτουργικής μονάδας, προκειμένου να έχουμε παραλία. Απέτυχε βέβαια, γιατί η compiler είναι πολύ συντηρητική και πολύ καλύτερη λειτουργία επιτυχάνεται με την χρήση hardware για την έβρεση εξαρτήσεων κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Αυτό λοιπόν έχει το ίδιο πρόβλημα. Είναι λογισμικό, λαμβάνονται συντηρητικές αποφάσεις και έχουμε μη αποδοτική χρήση του υλικού. Αναλύεται ο κώδικας, βρίσκονται αντικείμενα που ίσως γίνονται ανασφαλή για τοποθέτηση της κρυφής μνήμης, τοποθετείται η κατάλληλη σημείωση και οι επεξεργαστές δεν επιτρέπουν τοποθέτηση στην CAS αυτών των αντικειμένων. Ίσως θυμάστε στη C το volatile, αυτό το keyword που σηματοδοτεί ότι μια μεταβλητή αλλάζει ανά πάση στιγμή και δεν πρέπει να τοποθετηθεί στην κρυφή μνήμη. Δεν ξέρω αν το έχετε χρησιμοποιήσει, αλλά στα ενσωματωμένα συστήματα, που είναι ένα και μάθημα επιλογής που μπορείτε να επιλέξετε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε μεταθέσεις μνήμης που απεικονίζονται και συνδέονται με περιφερειακά και επειδή τα περιφερειακά αλλάζουν την τιμή που φέρει η συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης. Γι' αυτό ορίζουμε στον επεξεργαστή ότι αυτή η θέση είναι volatile και να πάει στιγμή μπορεί να αλλάξει και να μην διατηρεί αντίγραφα αυτών των δεδομένων στην κρυφή μνήμη. Βέβαια,
Το υλικό από την άλλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λύσει τα διάφορα προβλήματα. Υπάρχει δυναμική αναγνώριση κατά το χρόνο εκτέλεση. Όπως σας είπα, πολύ καλύτερο, πολύ πιο δύσκολο όμως να σχεδιάσει το υλικό, αλλά επιτυχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι διαφανής από τον προγραμματιστή, ανεξαρτήτου compiler, εκτελείται και το ίδιο το hardware φροντίζει και διασφαλίζει τη συνέπεια της μνήμης, δύσκολο στην υλοποίηση, αποτελεσματική χρήση της κρυφής μνήμης. Με τον υλικό τρόπο, με το hardware, μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες, πρωτόκολλα καταλόγου και πρωτόκολλα κρυφών μνημών. Κατάλογο σημαίνει ότι υπάρχει ένας κεντρικός λεκτής, ένας κατάλογος που έχει πληροφορίες για κάθε περιοχή μνήμης. Βέβαια, δημιουργεί και σημείο συμφόρησης ο κεντρικός κατάλογος, γιατί θα πρέπει συνεχώς να ερωτάται ο κεντρικός κατάλογος. Γι' αυτό μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία με τη χρήση τοπικών καταλόγων σε κάθε επεξεργαστή. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της χρήσης καταλόγου, όπως σας είπα, κεντρική συμφόρηση και υπάρχει επιβάρηση επικοινωνίας. Είναι αποτελεσματικό συστήματα μεγάλης κλίμακας με πολλές αρτηρίες. Και το άλλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η λειτουργία των πρωτοκόλων κρυφών μνημών. Κατανέμει τη ευθύνη μεταξύ όλων των ελεκτών, δηλαδή έχουμε κατανεμημένους καταλόγους και οι κρυφές μνήμες εποπτεύουν το διάβλο και μπορούν και διατηρούν με τα πρωτόκολλα που είπαμε πιο πριν, ίσως write invalidate ή write update, τη συνέπεια της μνήμης. Όπως σημειώνω, οι άλλες CAS, οι άλλες κρυφές μνήμες θα πρέπει να κρυφακούν στο δίκτυο και θα πρέπει να λαμβάνετε φροντίδα ώστε αυξημένη κίνηση να μην αναιρεί το κέρδος. Σας είπα, ακύρωση εγγραφής, write invalidate, ενημέρωση εγγραφής, write update και, και οι δύο είναι αποδοτικές. Όμως, υπάρχουν πιο σύγχρονα μοντέλα, λίγο πιο πολύπλοκα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε σημερινές αρχιτεκτονικές. Ένα πρωτόκολλο που θα δούμε σε επόμενη διάλεξη είναι το MESI, Modified Exclusive Share Invalid, το οποίο είναι αντικείμενο της επόμενης διάλεξης και της τελευταίας διάλεξης, γιατί είμαστε στη 12η εβδομάδα και η επόμενη διάλεξη που θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στην άλλη εβδομάδα θα δούμε πότε θα γίνει, θα σας στείλω ανακοίνωση, θα δούμε όλα αυτά τα θέματα και ίσως κάποια θέματα εξετάσουν. iQuiz. Είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο iQuiz. Ετοιμαστείτε να συνδεθείτε. Ενεργοποιώ τώρα το iQuiz. Σε δούμε με 10 σεκόντ και μπορείτε να συνδεθείτε στη διεύθυνση που γνωρίζετε πια. Έχουν επιλεχθεί 10 ερωτήσεις από τη βάση δεδομένων. Είναι οι διαλέξεις μέχρι και την 11η διάλεξη. Ας δούμε πού θα πάτε με 10 δευτερόλεπτα, απλώς για να προλάβουμε το χρονικό διάστημα μέχρι τις 3, γι' αυτό έβαλα λίγο μειωμένο το χρόνο. Ας δούμε πώς θα πάει. Την άλλη φορά μου λέτε αν θέλετε τα 10 δευτερόλεπτα ή τα 15 δευτερόλεπτα. Okay, να σας υπενθυμίσω, σήμερα MPS. Όχι σήμερα MPS, σήμερα εργαστηριακό βοήθημα για το MPS. 8 η ώρα λειτουργικά συστήματα, 9 η ώρα παράλληλα συστήματα. Πείτε να δείτε κάποια θέματα. Και την Τετάρτη θα βγει ανακοίνωση για το πώς θα γίνει η εξέταση. Καλή επιτυχία να έχετε. Θα σταματήσω την καταγραφή του βίντεο σε αυτό το σημείο. Παραμένω όμως μαζί σας. Άρα θα πατήσω stop recording τώρα.